Αξιοποίηση εικονικών εργαστηρίων ΤΑΦΕ στη διδασκαλία τη θεματική ενότητα ρήπανση των υδάτων στο μάθημα τη βιολογία. Το αντικείμενο τη παρούσα εργαστηριακή πρόταση είναι η αξιοποίηση και η χρήση των εικονικών εργαστηρίων στη διδασκαλία τη θεματική ενότητα ρήπανση των υδάτων. Περιβάλλοντα αυτού του τύπου βασίζονται σε χαρακτηριστικά μοντελοποίηση και πολλαπλών αναπαραστάσεων, ενισχύοντα τη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων τη βιολογία. Η διδακτική παρέμβαση έχει σχεδιαστεί με στόχο τη διερεύνηση των παραγόντων που συμβάλλουν στην εμφάνιση του φαινομένου τη ρήπανση και στην κατανόηση των τρόπων επίδραση αυτών στην ποιότητα του υδάτινου σώματο μέσω σχεδιασμού και υλοποίηση πειραμάτων σε εικονικό περιβάλλον. Τα εικονικά εργαστήρια που αξιοποιήθηκαν παρήχαν στου μαθητέ εργαλεία για να διερευνήσουν τη ρήπανση των υδάτων εφαρμόζοντα την επιστημονική μέθοδο. Δόθηκε σε αυτού η δυνατότητα να προβληματιστούν για του κινδύνου που απορρέουν για τη δημόσια υγεία και το οικοσύστημα από τη ρήπανση, να αναπτύξουν την κριτική σκέψη και να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα προστασία των υδάτινων οικοσυστημάτων, καλλιεργώντα την οικολογική του συνείδηση. Λόγω τη πολυπλοκότητα και επίδραση πολλών παραγόντων, φυσικών, χημικών, υδρολογικών και βιολογικών, στην ανάπτυξη τη ρήπανση του νερού, παρουσιάζονται δυσκολίε κατανόηση από του μαθητέ, καθιστώντα την ουσιαστική εκμάθηση τη θεματική δύσκολη. Οι μαθητέ πρέπει να προσεγγίζουν και να οικοδομούν τη γνώση, αλληλεπιδρώντα με το φυσικό κόσμο, στηριζόμενοι στην επιστημονική μέθοδο. Για τον λόγο αυτό, η εργαστηριακή μάθηση αποτελεί θεμελιώδη λίθο τη εκπαίδευση των φυσικών επιστημών. Το εργαστήριο παρέχει κίνητρα στου μαθητέ, προάγει την αυτενέργεια, ενώ παράλληλα εξασκούνται αυτοί στην επιστημονική μεθοδολογία και τα στάδια τη. Διατύπωση υπόθεση, πείραμα, παρατήρηση, επεξεργασία αποτελεσμάτων, εξαγωγή συμπερασμάτων. Τα πειράματα ενισχύουν τον βαθμό κατανόηση των επιστημονικών ενιών, νόμων και φαινομένων από του μαθητέ, την ανάπτυξη ψυχοκοινωτικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων επικοινωνία και συνεργασία. Τα εικονικά περιβάλλοντα προσωμιώνουν εργαστήρια φυσικών επιστημών, φαινόμενα και διαδικασίε, πάγκου εργασία και πειράματα, αντικείμενα, διατάξει, όργανα για τη μέτρηση και καταγραφή των αποτελεσμάτων, με όσο το δυνατό μεγαλύτερη ακρίβεια και αληθιοφάνεια στην οθόνη του υπολογιστή. Οι χειρισμοί που απαιτούνται για την εκτέλεση των εικονικών πειραμάτων είναι απλοί και προσωμιάζουν του χειρισμού του πραγματικού εργαστηρίου, παρέχοντα την αίσθηση του χρήστη ότι αλληλεπιδρά άμεσα με τα αντικείμενα μπορεί αυτό να κατευθύνει την εκτέλεση ενό εικονικού πειράματο, να πραγματοποιεί μετρήσεις με εικονικά όργανα, να μεταβάλει παραμέτρου. Οι ελιθοφάνειε χώρου, οργάνων, χειρισμών και διαδικασιών συντελούν στην ευαθύτερη κατανόηση και εκμάθηση των προσδιδασκαλία αντικειμένων των φυσικών επιστημών. Σε ένα κλασικό εργαστήριο φυσικών επιστημών υπάρχει άμεση αλληλεπίδραση του χρήστη με τα αντικείμενα και προσφέρει αυτό αυθεντικά περιβάλλοντα έρευνας. Το κλασικό εργαστήριο όμως των φυσικών επιστημών έχει και κάποια προβλήματα. Το πείραμα μπορεί να είναι αναποτελεσματικό λόγω πολλών παραγόντων, για παράδειγμα έλλειψη εργαστηριακού εξοπλισμού και διδακτικού χρόνου. Οι μαθητέ υπάρχει κίνδυνο να επικεντρώνονται στην εκμάθηση του χειρισμού των οργάνων των πειραματικών διατάξεων. Αντίθετα, τα εικονικά εργαστήρια μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση τεχνικών και διδακτικών περιορισμών του πραγματικού εργαστηρίου, δίνοντα στου μαθητέ περισσότερο χρόνο για την ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Επίση, του δίνουν τη δυνατότητα να παρατηρήσουν φαινόμενα μεγαλύτερη διάρκεια από το χρόνο μια διδακτική ώρα ή επικίνδυνα, τη δυνατότητα επανάληψη μέρου ή όλου του πειράματο, τη δυνατότητα παραμετροποίηση των φυσικών μεγεθών, καθώ και τη μεταβολή παραμέτρου που είναι αδύνατη στον πραγματικό κόσμο. Τα εικονικά εργαστήρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διδασκαλία, συμπληρώνοντα το πραγματικό εργαστήριο και επεκτείνοντα τι δυνατότητέ του. Αρκεί ο σχεδιασμό του να συνάδει με τον επιστημονικό πρότυπο για να μην οδηγούνται οι μαθητέ σε αναξιόπιστα συμπεράσματα. Επίση, λόγω τη τάση για υπεραπλούστευση των φυσικών φαινομένων, θα πρέπει να αποφεύγονται οι γενικεύσει, μια και ο πραγματικό κόσμο είναι περισσότερο σύνθετο. Η ανάπτυξη τη 2 ώρη διδασκαλία ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών τη Βιολογία τη Δευτέρα Λυκείου. Αυτή αναφέρεται στην ενοτητα 2.4.4 4 ρήπανση των υδάτων, στο δεύτερο κεφάλαιο, άνθρωπο και περιβάλλον. Οι προαπαιτούμενε γνώσει των μαθητών είναι το να είναι εξοικειωμένοι μαθητέ στη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και να περιηγούνται άνετα στο διαδίκτυο, να γνωρίζουν τι έννοιε ρήπανση, ρηπαντέ οικοσύστημα, τι κατηγορίε ρήπανση, ατμοσφαιρική υδάτων και εδάφου και του βιοχημικού κύκλου, κυρίω τον κύκλο του αζότου. Η στόχη της εργαστηριακής πρότασης είναι σχετική με την αύξηση της εμπλοκής των μαθητών, τον χειρισμό του εξοπλισμού και των υλικών του εργαστηρίου, τη διατύπωση ερωτημάτων, προβλέψεων και υποθέσεων, τις μετρήσεις φυσικοχημικών και βιολογικών παραμέτρων του νερού, την καταγραφή και επεξεργασία δεδομένων, ανάλυση και μετασχηματισμό, την παρουσίαση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων σε γράφημα ή πίνακες, την εξαγωγή λογικών συμπερασμάτων βάση παρατήρηση, τον διαμερισμό αποτελεσμάτων συμπερασμάτων τη έρευνα, δηλαδή συνεργασία, παρουσίαση και ανατροφοδότηση. Οι στόχοι επίση σχετίζονται με την κατανόηση του τρόπου επίδραση των περιβαλλοντικών παραγόντων στην ποιότητα των υδάτων, την καλλιέργεια όμαδο συνεργατικών δεξιοτήτων, όπω επικοινωνία και συνεργασία για την επίλυση των προβλημάτων ρήπανση, την εκδήλωση ενδιαφέροντο για τα υδάτινα οικοσυστήματα και την προστασία του, καλλιεργώντα οι μαθητέ την οικολογική του συνείδηση, και τέλο την ανάπτυξη κριτικών δεξιοτήτων, συλλογισμό, επιλογή η απόρριψη, η αιτιολόγηση, οι οποίες θα είναι βασισμένες στην παρατήρηση. Η υλικοτεχνική υποδομή περιλαμβάνει το σχολικό εργαστήριο πληροφορική με υπολογιστέ συνδεδεμένου στο διαδίκτυο. Βιντεοπροβολέα, όπου ο εκπαιδευτικό προβάλλει το περιβάλλον των εικονικών εργαστηρίων και καθοδηγεί του μαθητέ. Το διδακτικό υλικό αποτελείται από ένα ηλεκτρονικό φύλλο εργασία, στο οποίο είναι συνδεδεμένο οι σύνδεσμοι των εικονικών εργαστηρίων. Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες των δύο ατόμων, τα μέλη των οποίων συζητούν και υλοποιούν τις προτινόμενες δραστηριότητες. Στο πρώτο στάδιο του προσανατολισμού και της προβληματοποίησης που διαρκεί 10 λεπτά, οι μαθητές εισάγονται στη θεματική και προσανατολίζονται με την εικόνα η οποία παρουσιάζει ένα φτροφικό υδάτινο οικοσύστημα, συγκεκριμένα μια λίμνη υποβαθμισμένη ποιότητα. Αυτή θα του προβληματίσει και θα κεντρίσει το ενδιαφέρον του όσο αφορά το φαινόμενο τη ρήπανση, διαγείροντα την περίεργειά του. Στην πρώτη δραστηριότητα, απαντούν σε ερωτήματα ανακαλώντα προηγούμενε βασικέ θεωρητικέ γνώσει που συνδέονται με τη ρήπανση. Για παράδειγμα, κατηγορίε ρήπανση, κατηγορίε ρηπαντών. Το δεύτερο στάδιο είναι αυτό τη ανάδειξη θεών και διαρκεί περίπου 10 λεπτά. Μέσω βιωματική προσέγγιση γίνεται η ένταξη των μαθητών στη θεματική. Στη δεύτερη δραστηριότητα, οι μαθητέ απαντούν σε ερωτήσει για μια αρχική διερεύνηση των προϋπαρχουσών ιδεών του σχετική με τη ρήπανση και του παράγοντε που την προκαλούν, συνδέοντα τη θεματική ενότητα με την πραγματικότητα και τι εμπειρίε του. Προβαίνουν σε συζήτηση, διατυπώνουν επιχειρηματολογώντα τι απόψει του, σαν υποθέσει προ έλεγχο, τι οποίε στη συνέχεια παληθεύουν ή απορρίπτουν. Καταγράφονται στον πίνακα από τον εκπαιδευτικό στοιχεία σχετικά με την ενότητα, ώστε να αποκαλυφθούν οι ασφαλμένε αντιλήψει του και να ανιχνευτούν γνωστικέ δυσκολίε. Το τρίτο στάδιο είναι το στάδιο τη αναδόμηση των ιδεών και διαρκεί περίπου 40 λεπτά. Στη τρίτη δραστηριότητα, καλούνται οι μαθητέ να δουλέψουν σε εικονικά εργαστήρια και να πειραματιστούν με το φαινόμενο τη ρήπανση, ακολουθώντα τι οδηγίε του εκπαιδευτικού μέσα από τη τεχνική τη καθοδηγούμενη διερεύνηση. Ο εκπαιδευτικό προβάλλει στην οθόνη τα εικονικά εργαστήρια και παρουσιάζει τη δομή, το χώρο, τα όργανα και τι λειτουργίε. Στη συνέχεια, μέσω καθοδηγούμενη διερεύνηση, οι μαθητέ πειραματίζονται πάνω στη ρήπανση των υδάτινων μαζών. Οι ομάδες με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού επισκέπτονται το πρώτο εικονικό εργαστήριο. Στο περιβάλλον του πρώτου εικονικού εργαστηρίου, οι μαθητές προβαίνουν στον καθορισμό του τύπου των ρημπατών, στην εξέταση των δειγμάτων νερού από διάφορες πηγές, καθώς επίσης επιλέγουν και εφαρμόζουν τεχνικές καθαρισμού του νερού. Στη συνέχεια, οι μαθητές, πάλι με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, επισκέπτονται το δεύτερο εικονικό εργαστήριο. Στο δεύτερο εργαστήριο, οι μαθητέ προβαίνουν στη διερεύνηση τη επίδραση τη ρήπανση και άλλων παραγόντων στη συγκέντρωση του διαλυμένου οξυγόνου του νερού, περιγράφουν και κατηγοροποιούν τους τα υδρόβια είδη τα οποία είναι λιγότερο και περισσότερο προσαρμοσμένα στη ρήπανση και καταγράφουν τι συνέπειε για το υδάτινο οικοσύστημα. Λόγω οικονοποίηση, είναι δυνατή η επίτευξη βαθύτερη κατανόηση του φαινομένου τη ρήπανση και των παραγόντων που την προκαλούν, επειδή προσελκύεται το ενδιαφέρον των μαθητών στην οθόνη, εστιάζουν την προσοχή του σε σημαντικά στοιχεία του φαινομένου, όπω στι μεταβολέ των ρηπαντών πριν και μετά την επεξεργασία του δείγματο νερού, στην επίδραση τη ρήπανση στη συγκέντρωση του διαλυμένου οξυγόνου, στην προσαρμογή ανθεκτικότητα ή όχι των υδρόβιων οργανισμών. Με τη βοήθεια του κονικού περιβάλλοντο, εφαρμόζουν οι μαθητέ την επιστημονική μεθοδολογία και διευκολύνεται η ενοιολογική σύνδεση τη ρήπανση του νερού με τι δραστηριότητε του ανθρώπου. Στο τέταρτο στάδιο τη εμπέδωση ιδεών και τη ανατροφοδότηση τη κατανόηση, το οποίο έχει διάρκεια 30 λεπτών, οι μαθητέ, με βάση τα δεδομένα που θα συλλεχθούν από την αξιοποίηση των εικονικών εργαστηρίων. Απαντούν σε επιστημονικά προσανατολισμένε ερωτήσει στην τέταρτη δραστηριότητα του φύλου εργασία. Προβαίνουν στην εξαγωγή συμπερασμάτων και παρουσιάζουν τα αποτελέσματα τη έρευνά του και τα συμπεράσματα στην ολομέλεια της τάξη. Έτσι, καθίσταται εφικτή η παρουσίαση των σημαντικότερων όρων και πληροφοριών που σχετίζονται με τη θεματική. Το τέταρτο στάδιο είναι το στάδιο τη αξιολόγηση, η οποία εφίσταται καθ' όλη τη διάρκεια τη διδασκαλία. Κατά την αξιολόγηση των δεξιοτήτων, διερευνάται κατά πόσοι μαθητέ είναι ικανοί για παρατηρήσει χρησιμοποιώντα τι αισθήσει του, παρατήρηση, μπορούν να προβούν σε υποθέσει, αναγνωρίζουν του παράγοντε που συμβάλλουν στο φαινόμενο τη ρήπανση του νερού, έλεγχο παραγόντων. Αν είναι σε θέση να συλλέγουν δεδομένα, να τα ταξινομούν και να φτάνουν σε συμπεράσματα, δηλαδή η οργάνωση τη πληροφορία και εξαγωγή συμπερασμάτων, και πόσο καλοί ακροατέ συζητητέ είναι, κάτι που έχει να κάνει με την ικανότητα επικοινωνία. Κατά την αξιολόγηση των στάσεων, εκτιμάται το ενδιαφέρον που δείχνει ο κάθε μαθητή για το φαινόμενο τη ρήπανση των υδάτων, αν κάνει ερωτήσει, αν αναλαμβάνει πρωτοβουλίε, αν είναι δημιουργικό και αν προτείνει ερμηνείε. Η παιδαγωγική αξία των εικονικών εργαστηρίων ήταν σημαντική, γιατί συνέβαλαν στην ευκολότερη επίτευξη των διδακτικών στόχων, ενισχύοντα τη βαθύτερη κατανόηση και εκμάθηση τη θεματική ενότητα τη ρήπανση των υδάτων, αποφεύγοντα οι μαθητέ τη στήρα απομνημόνευση. Λόγω αλληλεπίδραση του περιβάλλοντο των εικονικών εργαστηρίων με του μαθητέ, προκλήθηκε το ενδιαφέρον του και προάχθηκε η συμμετοχή του. Μέσα από τι προσωμιώσει των οικοσυστημάτων, των εργαστηρίων και του φαινομένου τη ρήπανση, διερεύνησαν οι μαθητέ την επίδραση διαφόρων ρηπαντών στην ποιότητα του νερού λόγω των ανθρώπινων παρεμβάσεων. Μορφοποίησαν και κατανόησαν ευκολότερα έννοιε και λειτουργίε, συνδέοντα αυτέ με το φαινόμενο τη ρήπανση και των παραγόντων που την προκαλούν. Οι μαθητέ ήρθαν σε επαφή με εικονικά όργανα, τεχνικέ επεξεργασίε νερού, εξοικειώθηκαν με τον εργαστηριακό εξοπλισμό την εκτέλεση εικονικών πειραμάτων. Η ευκολία και ασφάλεια στη χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού και των υλικών μείωσε το άγχο του, ιδιαίτερα σε μαθητέ με χαμηλή αυτοπεποίθηση. Με τη βοήθεια του εικονικού περιβάλλοντο, εφαρμόστηκε η επιστημονική μεθοδολογία και διευκολύνθηκε η ενοιολογική σύνθεση τη ρήπανση του νερού με τι δραστηριότητε του ανθρώπου. Σας ευχαριστώ